Στο Απειρόπληκτο, κύριε Χαραμπίδου, θέλω να φύγετε το κόμμα. Στο Απειρόπληκτο, μεντολές του κυρίου Σαμαρά. Του κυρίου Σαμαρά. Βεβαίως. Ορίστε κατάντημα. Βεβαίως. Το είπε ο υπουργός της κυβέρνησης σας. Να μας κατονομάσετε τον κύριο. Υπουργός της κυβέρνησης, ποιος το είπε. Ποιος. Να θα αναλάβω να επικοινωνήσω ο ίδιος μαζί. Γιατί δεν το λέτε. Γιατί δεν φταίει ο άνθρωπος. Διότι είστε μια Ελληνική συκοφάντηση. Γιατί δεν πείτε ποια είναι ο ποιος είναι. Κύριε Θεμιστοκλέους. Θα το κινήσω αγωγή, κύριε Θεμιστοκλέους. Να το αναφέρεις ποιος είναι. Δεν μπορεί να πει κανείς τον κάθε υπουργό. Αγωγή για δυσφήμιση. Κύριε Θεμιστοκλέους. Δεν βλέπεστε, λέω εγώ. Κύριε Θεμιστοκλέους. Επικαλείστε υπουργούς της κυβέρνησης. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση σας απέτυχε να κουμπίσει. Πέστε μας ποιος είναι. Κύριε Θεμιστοκλέους. Γιατί δεν αποκρύβεται. Δεν φταίει ο υπουργός για την κατάντια τη δική σας. Μα έτσι λες εσύ ότι σου είπε. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Κύριε Θεμιστοκλέους, σας παρακαλώ. Αυτή είναι η συκοφαντία. Κύριε Θεμιστοκλέους, σας παρακαλώ. Όχι, διέταξε ο Σαμαρά να το βγει ο Γιαννόπουλος. Νομίζω είναι γνωστή πληροφόρηση, απλώς εχθές επιβεβαιώθηκε. Πέστε μας το όνομά του. Πέστε μου γιατί δεν κάνατε τίποτα δύο χρόνια πριν. Πέστε μου το όνομά του, κύριε Χαραμπίδου. Γιατί δεν κάνατε τίποτα. Πέστε μου το όνομά του. Γιατί δεν κάνατε τίποτα. Κατονομάστε τον υπουργό που σας είπε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κύριε Χαραμπίδου, σας παρακαλώ. Αλλά ξέρετε κάτι. Κύριε Ποταμίτη. Δεν τολμάτε. Έχω δύο γιους. Σας ορκίζομαι στα παιδιά μου που δεν θέλω να το κάνω ότι υπουργός της κυβέρνησης μου είπε ότι πρόβλημα ήταν ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνηση. Απολογούμε. Άμα αυτό είναι το επίπεδο μας, απολογούμε. Η εκπομπή σας ζητά τη λέξη Ελεηνία Τεοσύρο. Για το χαρτί της εκπομπής αποσύρω. Ευχαριστώ πολύ. Όμως. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε εδώ. Ξεναρχίζουμε. Το τι μας είπε ο κάθε ένας. Αδικούμε την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να προσβάλλει μια κυβέρνηση και έναν υπουργό που δεν ξέρω ποιος είναι εγώ. Καλώς. Είναι μόνο στη φαντασία. Αμέσως μετά την εκπομπή, κύριε Ρωτήσετε. Μα δεν έχω ανάγκη να μου πείτε. Αμέσως μετά την εκπομπή να σας πω δεν έχω ανάγκη να μου πείτε. Δεν έχω ανάγκη να ρωτήσω κανέναν, κύριε εγώ.